Κύριε Γελίδη, να πούμε μερικά λόγια παραπάνω σχετικά με το βιβλίο αυτό, το Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου. Λοιπόν, γιατί πέρα από ένα καθαρά αθλητικό βιβλίο, είναι βασικά μια καταγραφή ιστορίας, είναι ένα ιστορικό βασικά ντοκουμέντο, έτσι. Εντάξει, σίγουρα η όλη διαδικασία της έρευνας, γιατί πρόκειται περί ένα βιβλίο το οποίο προήλθε μέσα από την έρευνα, μου άνοιγε συνεχώς νέους δρόμους και νέα μονοπάτια που έχουν να κάνουν με την ιστορία του τόπου μας. Η ιστορία του τόπου μας, η οποία είναι συνυφασμένη με την προσφυγιά. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας σήμερα έχει ρίζες προσφυγικές και ποντιακές. Οπότε καταγράφεται ο αγώνας και η αγωνία αυτών των ανθρώπων ερχόμενοι από την προσφυγιά, από κάθε σημείο της Μικράς Ασίας και του Πόντου, φτάνοντας σε κάθε σημείο της Ελλάδας για να κρατήσουν ζωντανές τις ρίζες. Μέσα από μια ποδοσφαιρική ομάδα, όπως έγινε με την ΑΕΚ το 1924 στην Αθήνα, ακολούθησαν άλλες ομάδες που είτε λέγονταν, κυρίως λέγονταν ΑΕΚ, και είχαν έμβλημα το δικέφαλο αϊτό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο, συνέχεια της ΑΕΚ Αθηνών, της ΑΕΚ Κωνσταντινουπόλεως που είχε την έδρα στην Αθήνα, είτε άλλα σωματεία τα οποία ήταν και αυτά αμυγός προσφυγικά, με έμβλημα το δικέφαλο αϊτό παντού, σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα αυτή διήρξε 5 χρόνια. Φέρνει στο φως πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, κυρίως για τις περιοχές τις οποίες αναφερόμαστε, αλλά και για τη δράση και το αθλητικό κομμάτι των σωματείων αυτών. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο, δηλαδή είχατε στο μυαλό σας κάτι συγκεκριμένο, και αν ήταν τέτοιος όγκος του υλικού ώστε να βρεθεί έτσι δίλημα, τι θα περιλάβει το βιβλίο και τι όχι? Ναι, ο όγκος του υλικού ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και ουσιαστικά έχει αποκοπεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο πολύ θα ήθελα να υπάρχει, αλλά... Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και κάποια στιγμή να βγει ένας δεύτερος τόμος. Και δεύτερος και τρίτος βγαίνει. Το 1 τρίτο του υλικού που είχα συλλέξει και είχα καταγράψει έχει κυκλοφορήσει. Εντάξει, το κόστος, όπως θα δείτε, το βιβλίο είναι ένα βιβλίο... Είναι πολυτέλεσαι, φαίνεται. Με πολύ έτσι, καλή δουλειά έχει γίνει, έγχρωμο. 1000 φωτογραφίες, έγχρωμες και ας πούμε παλιές, ιστορικό υλικό από κόμματα, παλιές εφημερίδες από τη δεκαετία του 20 και μετά. Εντάξει, ξεκίνησα λόγω της αγάπης μου για την ΑΕΚ. Ξεκίνησα γιατί θυμάμαι μικρός ότι παρακολουθούσα κάποια σωματεία τα οποία λεγόντουσαν ΑΕΚ, για παράδειγμα η ΑΕΚ Χαλκίδας, η ΑΕΚ Λιωσίων που παίζαν στα εθνικά πρωταθλήματα, και από ενδιαφέρον για την ΑΕΚ παρακολουθούσα και την πορεία αυτών των ομάδων. Στην πορεία όμως έπεσα μπροστά σε μια ΑΕΚ η οποία με έφερε αντιμέτωπο με την ίδια την ιστορία. Η ομάδα ΑΕΚ Μπελογιάννη, που είναι ένα χωριό, το προσφυγικό χωριό, το οποίο χτίστηκε από πολιτικούς πρόσφυγες, κυνηγημένους από την Ελλάδα, έφτασαν εκεί στην Ουγγαρία, σε εκείνο το χωριό, το οποίο μετά από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη πήρε το όνομα του λαϊκού ήρωα. Και είδα ότι εκεί συνδέεται ένα διπλό κομμάτι. Το κομμάτι της σύγχρονης προσφυγιάς, της πολιτικής προσφυγιάς, με το κομμάτι της προσφυγιάς που ζήσαμε όλη τη δεκαετία του 20, το πρώτο μεγάλο κύμα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι, που ενδεχομένως να μην ήταν όλοι πρόσφυγες, έτσι, ήθελαν να κάνουν μια ομάδα που να έχει ένα προσφυγικό έμβλημα, για να τονίσουν και τη δική τους σύγχρονη αυτή προσφυγιά. Εκεί το κομμάτι αυτό της ΑΕΚ Μπελογιάννη ήταν που μου έδωσε το έρισμα και λέω αυτό κάπου πρέπει να το αναδείξουμε όσο περισσότερο γίνεται. Στην πορεία βέβαια και κάνοντας έρευνα έβγαιναν πάρα πολλές ΑΕΚ, μέχρι και στον Παναμά υπάρχει. Αυτό σε εξέπληξε ο αριθμός. Τον περιμένατε αυτό, ήταν αναμενόμενος ή εκλαγήκατε με τον αριθμό αυτό? Αρχικά ονειρευόμουν να είναι γύρω στις 100 ομάδες. Και τελικά όταν έφτασα στις 302, έτσι, ξεφυλίζοντας κομμάτια και σελίδες της ιστορίας, βρισκόμουν μπροστά σε... έζησα όλη την ιστορία, ξέρεις, σαν μια κινηματογραφική ταινία. Και ελπίζω, νομίζω ότι είναι και κάποιες άλλες που μπορεί να μην τις έχουμε βρει, αλλά θα τις δούμε και αυτές στην επόμενη έκδοση. Αλλά νομίζω ότι είναι μια υπερπλήρης προσπάθεια που έχει γίνει με καταγραφή πολλών στοιχείων και σε αθλητικό επίπεδο, αλλά και κυρίως σε επίπεδο ιστορικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Να πούμε και δύο λόγια για τη Σύρο. Είναι η πρώτη φορά που την επισκέφτεστε? Όχι, έχω έρθει πολλές φορές στη Σύρο. Πού έχει ανιώσει, πώς σας φαίνεται το νησί? Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη με τον Μάρκο Βαμακάρη. Έτσι είμαι. Άρα είστε λάτρης της απάνω Σύρου. Και μαρκικός είμαι κιόλας. Και μάλιστα η Σύρος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στο γεγονός, ζούσα εγώ 20 χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι, εκεί ήταν, εκεί σπούδασα και μεγάλωσα. Και ο λόγος για τον οποίο επέστρεψα στην Ελλάδα, μάλλον το σημείο που όρισε την επιστροφή μου στην Ελλάδα το 2001, έγινε εδώ στη Σύρο, πάνω στην άνω χώρα, εκεί, μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο Γερμενή, πίναμε κάτι ρετσίνες σε ένα μεσημεράκι και ήταν η στιγμή που γινόταν η επίθεση στα δίδυμα της Νέας Υόρκης. Και επειδή εγώ τότε ήμουν ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α,
Ξαφνικά άρχισα να χτυπάει το τηλέφωνό μου και έψαξα να βρω έναν τρόπο πώς θα φύγω από τη Σύρο για να πάω στην Αθήνα να κάνω τη δουλειά μου. Και ουσιαστικά τότε άλλαξε και όλη μου η ζωή, γιατί από τότε μου έγινε πρόταση για να μείνω και έμεινα μόνιμα πλέον στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ποια είναι η άποψη για τη Σύρο, πώς το βλέπετε σαν νησί? Είναι πανέμορφο. Πρώτα απ' όλα είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ κοσμοπολιτικό, με την καλή έννοια του κοσμοπολιτικού. Όχι δηλαδή το, ξέρεις, το παρεξηγημένο κοσμοπολιτικό που μπορεί να το συναντήσουμε σε άλλες περιοχές της Κυκλάδων. Είναι πολύ όμορφο νησί, έχει πολύ ζεστό κόσμο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει πολιτισμό, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, και γενικά είναι ένας χώρος τον οποίο επισκέπτεσαι και θέλεις με το που θα φύγεις, νιώθεις μια νοσταλγία και θέλεις ξανά να έρθεις. Εγώ θυμάμαι πρέπει να έχω έρθει 6-7 φορές, αλλά το τελευταίο διάστημα λόγω δουλειάς, επειδή είχα αρκετά χρόνια να έρθω, είχα πολύ μεγάλη νοσταλγία, και μπαίνοντας με το που έστριψε το καράβι, ας πούμε, και είδα έτσι την Ερμούπολη πάλι και αυτά, νιώθω ένα τσίπημα, έτσι, μου αρέσει πολύ, πολύ η Σύρος. Είστε πολλά χρόνια αυτή τη στιγμή στη δημοσιογραφία. Ναι. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση πολιτική? Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί... Εντάξει, η κατάσταση πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε δυστυχώς ανεξάρτητα χωρίς τους δήμιους εισαγωγικά που περιμένουν από πάνω για να μας κόψουν το κεφάλι. Ελπίζω και περιμένω να καταβληθούν όσο περισσότερες προσπάθειες γίνεται σε επίπεδο πολιτικό για να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει και οικονομικά, αλλά κυρίως για να μην ακούμε αυτή την πατάτα τη διαρκή ότι πάει καλά η οικονομία και ανεβαίνει και επενδύσει κλπ. Να μπορέσει ο κόσμος, η μικρομεσαία τάξη λεγόμενη που πλέον έχει εμφανιστεί, ο απλός κόσμος, ο καθημερινός, η κοινωνία μας να ανασάνει και να πάρει λίγο στα πόδια του. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ, όπως όλοι το βιώνουμε, στεναχωρημένος και απογοητευμένος, και χρειάζεται μια ενίσχυση ουσιαστική και όχι εικονική για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το μούντιαλμα στον κόσμο, ενώ παλιότερα, η περίοδο π.χ. διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, όταν π.χ. Κατέβαιναν οι συνδικαλιστές και δεν πετύχανε κάποιες αυξήσεις, ξεσήκωναν τον κόσμο, και αυτή τη στιγμή έχουν δεχτεί τόσο μεγάλη επίθεση όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα, και δεν βλέπω να μην κινείται τίποτα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Εγώ πιστεύω ότι κινούνται και γίνονται πράγματα. Για παράδειγμα, οι συνεχείς συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις από το ΠΑΜΕ και άλλες φορείς. Θεωρώ ότι κινούνται πράγματα, υπάρχει απογοήτευση. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος γιατί είμαστε εδώ και χρόνια στη γωνία του ρινγκ και τρώμε κατά κέφαλα μπουνιές και δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε και να σηκώσουμε λίγο κεφάλι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και έρχονται πράγματα τα οποία δυστυχώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ο ίδιος. Και βλέπει ότι και η όλη προσπάθεια που καταβάλλεται, όπως καταβάλλεται, δεν είναι απόλυτα διαχειρίσιμη από ελληνικής πλευράς, και κάπως νιώθει μουδιασμένος. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός. Βλέπει, κρίνει, επικρίνει εκεί που πρέπει και νομίζω ότι είναι έτοιμος και πάντα είναι έτοιμος να διεκδικήσει αυτά που το αναλογούν. Πιστεύετε ότι από την πείρα που έχετε, ότι θα υπάρξουν μέχρι τις επόμενες εκλογές, ανακατατάξει το πολιτικό σκηνικό γενικά, το ευρύτερο? Όχι, εγώ νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά όπως είναι προγραμματισμένες. Όχι, εννοώ αν θα υπάρχουν διαφοροποίησεις σε κομματικούς σχηματισμούς. Η κυβέρνηση, αν θα αλλάξει εταιρό. Όχι, αν αλλάξει εταιρό γενικά. Εάν θα ξεπεταχθούν και νέοι σχηματισμοί ή θα. Κάποιοι θα μεταξελιχθούν κάπως. Αυτό εννοώ. Εντάξει, το παιχνίδι της μεταξέλιξης παίζεται πάρα πολύ στη λεγόμενη κεντροαριστερά. Εκεί νομίζω ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γιατί από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, το ζητούμενο είναι να γίνει μια διαδικασία η οποία, όσο απλουστευμένη και αν φαίνεται, έχει γίνει περίπλοκη και μάλλον δεν καταλήγουν και στη συμφωνία. Μάλλον καταλήγουν και στο τέλος δεν τα βρίσκουν. Ο κόσμος αναζητά συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να τα αναζητά ψάχνοντας νέα πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουν μια σταθερή πορεία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει εστιασμένος σε αυτό το οποίο πραγματικά θέλει και να αναζητήσει μέσα από αυτά τα οποία ο ίδιος θέλει και επιζητά την καλύτερη δυνατή λύση. Και ως ένα άτομο το οποίο ασχολείται με τα media και γενικά με ίντερνετ και αυτά, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η νεολαία κάνει σωστή διαχείριση του ίντερνετ και των social media? Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει όλο το χάρτη. Mm-hmm. Η δική μας ενημέρωση των δημοσιογράφων και της πλειονότητας του κόσμου γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Από εκεί πλέον μαθαίνουμε τις ειδήσεις. Μπορεί να λειτουργήσουν εργαλεία, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή
πέρα από εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Ναι, βέβαια. Αυτό λέει είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι, μπορεί να είναι ένα αποβίωση πολύ επικίνδυνο και μη διαχειρίσιμο, ανάλογα πώς κάνει ο καθένας. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να ελέγξει και να δει πώς να φιλτράρει και να δει πώς κουμπώνει καλά σαν σακάκι πάνω του αυτή η ιστορία. Ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλη ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή Facebook, Twitter, LinkedIn, όλα αυτά. Μπαίνουμε και διαβάζουμε, δεν μπαίνουμε πλέον σε μια ιστοσελίδα. Δεν έχουμε 2-3, εντάξει. Γιατί μπορεί να είμαστε κάπου συγκεκριμένα και να θέλουμε να διαβάσουμε κάποια δικά μας πράγματα. Αλλά τα υπόλοιπα σου κλικάρει η ανάρτηση που γίνεται μέσα από ένα κοινωνικό δίκτυο και λες, α, η τάδε εφημερίδα και όλο το πανηγύρι γίνεται έτσι. Θέλει έλεγχο πάντως. Γίνεται καλή προσπάθεια εδώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τις επίσημες για το διαδίκτυο, για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό μπορώ να το πω γιατί έχουν παρουσιάσει και στην εκπομπή. Εννοείται από τη δίωξη, έτσι. Ναι, ναι. Γίνεται σοβαρή και καλή δουλειά, γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά, ανήλικα, τα οποία μπλέκονται σε πολύ περίεργες ιστορίες και νομίζω ότι και εμείς οι γονείς πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι, αλλά και γενικότερα όλη η κοινωνία να ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρειαζόμαστε πλέον, γιατί εξελίσσεται και η κοινωνία, αλλά πρέπει να το προσέχουμε. Και βασικά οι γονείς θα συνειδητοποιήσουν ότι όταν το παιδί είναι στο δωμάτιο και είναι στον υπολογιστή, δεν είναι μόνο του. Μπορεί να ταξιδεύει στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι, και το θέμα είναι με ποιον ταξιδεύει, γιατί το ίδιο το παιδί μπορεί να μην γνωρίζει με ποιον ή με ποια ταξιδεύει. Ωραίο είναι, ωραίες οι κοινωνικές επαφές, γνωριμίες. Αλλά κάποτε, εντάξει, η δική μας ηλικία τώρα, εμείς κάναμε τις γνωριμίες, πηγαίναμε έξω στην καφετέρια, μιλάγαμε σε μια ώρα κοπέλα. Γινόταν ένα διαφορετικό αλυσβερίσι. Τώρα μιλάς στο Facebook, σου στέλνει μια φωτογραφία, μπορεί να σου στέλνει και μια γυμνή φωτογραφία, χάνεται όλη. Έχει γίνει πιο πρόσωπο. Ναι, δεν είναι πρόσωπο, πλέον το... όλη η επαφή. Η ομορφιά. Αλλά καιροί αλλάζουν, πρέπει να του ακολουθήσουμε και πρέπει να προσέχουμε γύρω από αυτού του καιρού. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε εσείς. Όχι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Βρίσκω εδώ ένα πολύ φιλόξενο τόπο και μακάρι να μπορώ να έρχομαι όσο το συντομότερο γίνεται εδώ. Όσο πιο πολύ στη... Να φτιάξει μια άκρη. Εγώ θα τη φτιάξω εδώ τη ωρίτσα. Ναι, μέσα να πάντα. Ευχαριστώ πολύ.